14 Αυγούστου και όπως είναι φυσικό, το άλλοτε πολύβουο κέντρο του Ηρακλείου είναι άδειο. Φαίνεται πως η πλειοψηφία των πολιτών εκμεταλλεύτηκε τη γιορτή της Παναγίας και τις άδειες του Αυγούστου, βρίσκοντας την ευκαιρία για μια απόδραση μακριά από τον θόρυβο της πόλης. Τώρα θα πάμε για μπάνιο. Ξυπνήσατε τώρα? Τώρα ακριβώς. Πώς σας φαίνεται, η πόλη είναι άδεια? Τώρα σήμερα ναι, χθες ήταν καλά. Σήμερα Κυριακή εκκλησιαστήκαμε. Θα ήθελα να πω ότι ομολογουμένως η πόλη είναι άδεια, λόγω της αυριανής ημέρας που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πάει για διακοπές ή στα χωριά τους. Εσείς γυρνάτε τώρα σπίτι, θα πάτε για καφεδάκι? Ήδη πάμε για καφέ. Δεν είναι λογικό, όχι. Είναι άδεια η πόλη. Πιστεύετε παράξενο? Εγώ νομίζω λόγω COVID ο κόσμος έχει φοβηθεί να κυκλοφορεί. Πιστεύετε ότι έχουν φύγει όμως και διακοπές? Αυτοί που τα έχουν βέβαια, αλλά λίγοι τα έχουν. Στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου έδιναν ζωή σήμερα κατά βάση τουρίστες, οι οποίοι έχουν έρθει για τις καλοκαιρινές τους διακοπές και θέλησαν να περιπλανηθούν στο κέντρο της πόλης. This is our first day here. We just got here. We're on a cruise, so we're stopping here for the day. Yes, it's kind of dead. We just walked back down the only place with people. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10 το πρωί και ο πεζόδρομος της δικαιοσύνης μοιάζει πιο άδειος από ποτέ. Τα καταστήματα είναι κλειστά λόγω της σημερινής αργίας, ενώ οι πολίτες που κυκλοφορούν είναι ελάχιστοι. Κόσμος υπήρχε μόνο στην πλατεία των Λιονταριών, με ντόπιους που απολάμβαναν δίπλα στο περίτεχνο ενετικό συντριβάνι τον πρωινό τους καφέ, αλλά και με γκρουπ από τουρίστες που φωτογραφίζονταν με φόντο την πλατεία. Από την Αθήνα έχουμε κατέβει και έχουμε κάνει ένα τριήμερο. Σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα και μετά θα πάμε στην Σαντορίνη. Πώς σας φαίνεται σήμερα, η πόλη είναι άδεια, έχει κόσμο? Έχει κόσμο. Εμείς βλέπουμε πολύ τα τουριστικά μέρη και που μας αφήνουν, οπότε γενικά βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο. Πήγαμε και στην Κνωσό πριν. Έχει κόσμο, έχει. Έχει κόσμο. Πίνει το καφεδάκι το κόσμος. Ελάχιστη ήταν η κίνηση σήμερα και στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, με τους χρόνους μετακίνησης να εκμηδενίζονται. Η κίνηση στις κεντρικές αρτηρίες ήταν ελάχιστη, με τις μετακινήσεις στο κέντρο της πόλης να φαντάζουν πιο ιδανικές από ποτέ. Ωστόσο, η εικόνα δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς από τις επόμενες μέρες, όπως κάθε χρόνο, η πόλη του Ηρακλείου θα επιστρέψει στους γνώριμους ρυθμούς της.